Ξέρετε τι είναι cuckolding? Τι? Cuckolding. Όχι. 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 Το έχω ξανακούσει, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Ποιο? Cuckolding. Όχι. Όταν ένα ζευγάρι με κάποιο τρόπο πατάει μπροστά στο άλλο άτομο. Αυτό που άλλο σου αρέσει να βλέπει όταν γαμάνε τη γυναίκα. Ναι. Είναι αυτό το φετίχ που αρέσει σε κάποιους άντρες να βλέπουν τις συντρόφους τους να κάνει κάτι με άλλο. Οκ, ναι. Πρέπει να είναι ψυχολογικά, λογικά. Όπα, τι. Το έχεις ακούσει, ε. Ναι. Πού το άκουσες? Όταν δούλευα στη Μύκονο. Που έτυχε σε έναν συνάδελφό μου. Του είχε έρθει πρόταση στο μπαρ να πάει με την κοπέλα του πελάτη για 500 ευρώ και... Εγώ απλά το άκουσα και λέω αποκλείεται. Είσαι εσύ υπέρ ή κατά σε αυτό? Υπέρ. Αν είναι και τα δύο, και δύο ok με αυτό, πιστεύω ότι είναι εντάξει. Έχω ακούσει πολύ περίεργα πράγματα, αλλά σαν αυτό δεν έχει. Θα με πήρε, ούτε εμένα, και εγώ μπορώ να το έχω σκεφτεί αυτό. Θα τον χώριζα. Είναι αιτία χωρισμού αυτό, Ναι, είναι. Είναι περίεργο. Κακό, πολύ κακό. Πώς το βλέπετε? Ξομαλακία. Αναλόγως, άμα είναι άλλος ωραίος. Αυτός που γαμιέται. Όπα. Τότε είναι ανώμαλος. Αλλά είναι σωστό. Πάμε ένα φετίχ είναι. Ούτε καν. Δεν επιτρέπεται, όχι, ούτε καν. Πολύ άσχημο. Εγώ δεν θα το άντεχα. Ούτε θα το έκανα. Δεν πες να υπάρχει τέτοιο αγόρι. Δε, όχι, όχι. Δύσκολα. Δεν συμφωνώ. Πιάζω με το ψυχολογικό προφίλ πάλι. Κάνε ασφάλειες, πιστεύεις? Μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Ψυχικές, σωματικές. Κάβλες. Φοβάται. Φοβάμαι. Μπορεί να έχει μικρό. Αλλά το έχω ακούσει από φίλους ότι τους άρεσε αυτό. Για πες. Δεν ξέρω, είχα έναν κολλητό που είχε, αυτός είχε μία σχέση και την έβαζε να την πέφτει σε άλλα αγόρια και αυτά να του τις ανταποδίδουν και φτιαχνότανε πάρα πολύ. Πήγε αυτό η σχέση ή ακόμα, ξέρεις? Όχι, 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 όχι. Δε, γιατί μετά η κοπέλα το ζήτησε να το κάνει το αγόρι και αυτό στείλταρε και χώρισαν. Και χώρισαν ακριβώς γι' αυτό εντωμεταξύ. Δηλαδή τι του ζήτησε, να πηγαίνει να την πέφτει και αυτός η κοπέλα? Ήταν σε εμάς η κοπέλα, είτε πόση δουλειά ρίχνω εγώ, γιατί να το κάνω μόνο εγώ, κάνω και εσύ αυτό. Ναι. Είναι νομίζω το άλλο άκρο της ζήλιας αυτό. Τελικά ο φίλος το έκανε, πήρε τα 500. Όχι, όχι. Είναι επικίνδυνα, δεν ξέρω, για μένα είναι επικίνδυνο. Έχουν συμβεί πολλά σε πολλούς. Άμα μου έρχονταν ένας άγνωστος και μου πρόσφερε ή χρήματα ή κάτι άλλο για... αυτό το πράγμα θα με έμπαινε στο μυαλό ένας ενδιασμός για να μην, να μην το κάνω. Εσύ δηλαδή άμα σου το έλεγε κάποιο αγόρι δεν θα φρίκαρες, ρε παιδί μου? Όχι. Εντάξει, όχι, νομίζω δεν θα φρίκαρα. Όχι, δεν νομίζω να το έκανα ποτέ. Εγώ όχι, γιατί δεν ξέρω. Όχι, δεν θα το έκανα. Το έχω στο κεφάλι μου σαν κέρατο. Δεν είναι όπως και να έχει, είναι κέρατο. Και δεν μπορώ να το κάνω, δεν μου βγαίνει. Καλύτερα να μην έχω σχέση για να το κάνω. Άμα δεν πειράζει τον άλλον όμως, οκ, πες ότι δεν έχει σχέση. Απλά είσαι με κάποιον και κάνετε κάτι συνεχόμενα. Όχι. Μου έχουν ζητήσει να κάνουμε παρτούς και έχω πει όχι. Παιδιά, είναι περίεργο. Όλο περίεργο μου φαίνεται αυτά, δεν ξέρω. Μου φαίνεται απλά περίεργο. Δηλαδή αυτοί φτιάχνονται με το να βλέπουν ότι εσάς σας φλερτάρουν πολύ. Ας πούμε. Νομίζω απλά δεν θα μπλέκα με τέτοιο άτομο. Φαίνονται αυτά από την αρχή. Δηλαδή, όσο περίεργος και να είναι ο άλλος, αυτό ξεπερνάει κάποια όρια. Στείλτε ένα μήνυμα στους cuckolders, αυτά τα παιδιά, τα βασανισμένα. Κάπως φτιάχνονται, ρε παιδί μου, αυτό, αλλά δεν μπορούν ταυτόχρονα και να το αποδεχτούν οι άλλοι. Εγώ σκέφτομαι ότι τα άτομα που το ζητάνε έχουν τρελές ανασφάλειες. Αυτό έχω να πω. Τρελές ανασφάλειες. Θέλουν να δούνε κάτι τέτοιο για να το επιβεβαιώσουν, ας πούμε. Ναι, ναι. Και σαν να πάρουν παράδειγμα. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω. Και καλά tips! Ξέρουν πώς να το κάνουν εκείνοι και λένε. Και νιώθουν άσχημα για τον εαυτό τους, ξέρω εγώ. Αυτό πιστεύω. Δεν μπορώ να το δώσω άλλη λογική εξήγηση. Και εσύ? Και εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Όντως πρέπει να έχουν ασφάλεια για να το κάνουν αυτό το πράγμα. Ας φτιάξουμε ένα ψυχογράφημα. Και με το κατούριμα τότε το φετίχ που θέλουν να τους κατουράνε οι άλλοι. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Το έχεις κάνει. Αυτό είναι ωραίο. Να κατουρίσεις άλλον ή να σε κατουρίσει? Να με κατουρίσει. Έχει ανασφάλεια ο cuckolder και όχι εσύ που θες να σε κατουράνε. Ψυχολόγο. Ψυχολόγο. Συμφωνώ με τη φίλη. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος λόγος ψυχικός δηλαδή που το κάνουν? Ναι, όλα έχουν ένα υπόβαθρο, ναι. Και τα φετίχ. Ναι, σίγουρα. Τα πάντα. Okay. Από κάπου θα πρέλει αυτά. Κάντε ό,τι αγαπάτε. Ό,τι αγαπάτε. Ό,τι αγαπάτε. Καθένας να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι του αρέσει. Προσωπικά, εμένα αυτό το πράγμα δεν με συμφέρει σε κάτι και δεν μου αρέσει. Αν εσένα όμως αρέσει, το κάνεις και δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Εφόσον του αρέσει, το κάνεις, ρε φίλε. Παιδιά, μην πτωείστε. Μην πτωείστε καθόλου. Κάντε ό,τι σας λέει η καρδιά σας. Να το λέτε.
Αλλά τσιμ που να είναι και οι δύο OK με αυτό. Αν είναι τώρα να το κάνει μόνο και όλα αυτά, δεν είναι πολύ κακό. Και μόνο σου και να θέλει, δεν μπορεί εξάλλου. Αυτό να μου πει. Να κάνετε όλε τι subscribe στο κανάλι. Μια καμπάνα. Καμπανάκι. Όχι follow. Ναι, και follow. Follow στο Instagram. Και στο TikTok, παιδιά. Ναι, φυσικά. Αλλιώ σα ψάχνουμε. Και σα κατουράμε κιόλα, αμαλάκι. Subscribe στην Μαρία Καλανάκη.